Ζούμε σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και επίπονης μετάβασης προς το καινούριο Πανατέλη, προς τη νέα εποχή. Οι σκοτεινές δυνάμεις, ελεγχόμενες πλήρως από τη βασιλιά τους τον Σατανά, δεν μπορούν να αποδεχτούν το τέλος της επίγειας κυριαρχίας τους. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αντιδρούν έντονα και σπασμωδικά. Τα τυφλά όργανα του Σατανά δεν επιθυμούν να ακούγεται τίποτα που να είναι ψυχοφελές και θετικό. Οδηγός τους, το απίθμενο μίσος κατά των εχθρών τους. Γι' αυτό και το πνευματικό δηλητήριο που εξαπολύουν λίγο πριν από το τέλος τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον καταραμένο όφη που σπαρταράει στο έδαφος. Πρέπει επιτέλους κάποιες αλήθειες να υποθούν και να πάψουμε να ζούμε μέσα στο πνευματικό σκότος, στο οποίο μας θέλει ο Σατανάς για να πλανέψει έστω και την ίστατη στιγμή την ανθρωπότητα. Οι νεοεποχήτες σατανιστές ενοχλούνται από τα χριστιανικά κανάλια και ιστοσελίδες και στρέφονται διαρκώς εναντίον μας, εξαπολύοντας κατάρες και βρισχές στα σχόλια κατά καιρούς. Ευτυχώς, ο έλεγχος του YouTube δεν τα αφήνει να περάσουν δημόσια και έτσι έχουμε την ευκαιρία να τα σβήσουμε με ασφάλεια. Έχουν διαρκώς στο νου τους πως θα επικρατήσει το σκότος. Όμως αυτό που δεν ξέρουν είναι πως το φως θα νικήσει το σκοτάδι στο τέλος. Οι νεκροί κοιμούνται, δεν πεθαίνουν. Μερικοί εξ αυτών άγιοι άνθρωποι εμφανίζονται σε εμάς με τη μορφή ορωμάτων ή ζωντανά, είτε για να μας προειδοποιήσουν για ορισμένα πράγματα, είτε για να μας συμβουλέψουν κτλ. Να τώρα τι συνέβη και πάλι με τον Γέροντα Παΐσιο, αυτή την τεράστια προσωπικότητα της Ελληνοορθοδοξίας. Το εν λόγω βίντεο δείχνει ένα ακόμη θαύμα που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Γέροντας Παΐσιος, που είναι ακόμα εδώ. Πριν λίγο καιρό, ακόμη ένα σύγχρονο θαύμα έλαβε χώρα σε ένα μικρό χωριό των Σερών. Το περιέγραψε στον υποδιάκονο φιλόχιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Ταξιαρχών Σερών, ο βιώσας το θαύμα Παντελής. Ο Παντελής, 18 ετών, νέος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, είχε ένα τρομερό ατύχημα με το μηχανάκι του, λίγο πιο έξω από το χωριό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να πάθει κεφαλική διάσηση. Πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, γιατί παρόλο που ήταν σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης, το δαιμόνιο αυτό της ηρωίνης δεν έλεγε να βγει από μέσα του. Μπήκε σφεσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί τον είχαν σε καταστολή. Και μετά από ενδονοσοκομιακή μόλυνση, ήταν σε κόμμα με τελική γνωμάτευση ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Οι γιατροί, μη έχοντας άλλα μέσα στη διάθεσή τους, σήκωσαν τα χέρια ψηλά και είπαν στη χαροκαμένη μητέρα του ότι είναι στα χέρια του Θεού. Η ημερομηνία της τελικής γνωμάτευσης για εγκεφαλικό θάνατο ήταν 13 Ιουλίου. Σε μία ημέρα, ο γιος της θα έκλεινε τα 18 του χρόνια και αντί να μπει στην ενήλικη ζωή, τον έβλεπε στο κρεβάτι να παλεύει, όχι για το γνωστό αγώνα κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, αλλά τελείως άμεσα για την επιβίωσή του. Η αξιαγάπητη κυρία Αναστασία δεν το έβαλε κάτω. Με την προτροπή του πνευματικού της παππούλη Αθανάσιου, πήρε το κτέλ για Θεσσαλονίκη την επόμενη ημέρα και κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Άγιος Ιωάννης Θεολόγος στη Σουρωτή. Όταν έφτασε και είδε τη λαοσύναξη, απόρησε. Αλλά όταν της είπαν ότι ο γέροντας πέθανε την ίδια μέρα που γέννησε το μονάκριβο γιο της, κόντεψε να λιποθυμήσει. Ένιωσε κάτι που δεν μπορεί ακόμα να περιγράψει. Μία ένωση με το θείο, την άβρα του γέροντα και γενικά ότι κάτι καλό θα βγει. Παρόλη την κρισιμότητα της κατάστασης του γιού της, δεν το χρησιμοποίησε σαν αιτία και περίμενε με ταπείνωση και γονατιστή πάνω από 4 ώρες, μέχρι να έρθει η σειρά της, να προσκυνήσει το μέρος όπου κοιμάται ο γέροντας Παΐσιος. Προσευχήθηκε για το σπλάχνο της και πήρε λίγο χώμα από το μνήμα, το οποίο χώμα το πήγε στο πνευματικό της και ο οποίος αφού το διάβασε, έφτιαξε ένα αυτοσχέδιο φυλακτό. Η κυρία Αναστασία έτρεξε στο νοσοκομείο και τον απόθεσε κάτω από το μαξιλάρι του παιδιού της. Το ίδιο κιόλας βράδυ είδε στον ύπνο της τον γέροντα Παΐσιο να της λέει: «Μη φοβάσαι, θα γίνει καλά ο Παντελής». Το επόμενο πρωί ο Παντελής συνήλθε υγιέστατος, κάτι που οι γιατροί αδυνατούσαν να εξηγήσουν. Μία έντονη ευωδία είχε κατακλείσει το δωμάτιο και αργότερα διαπίστωσαν ότι αυτή η μυρωδιά προέρχονταν από το μαξιλάρι του Παντελή, στο οποίο η μητέρα του είχε τοποθετήσει κρυφά το φυλαχτό με το χώμα από τον τάφο του γέροντα. Το μόνο που θυμάται ο Παντελής από το λίθαργό του είναι η φιγούρα ενός μαυροφορεμένου γέροντα να του λέει: «Άντε, σήκω παλικάρι μου να πας στη μαμά σου. Τα κόλυβά σου δεν τα έχεις στο ζωνάρι. Θα αργήσουμε να τα φάμε». Ο Παντελής από εκείνο το πρωινό έχει μια αποστροφή για τα ναρκωτικά και υγιέστατος διαβάζει και προσπαθεί να μπει στο πανεπιστήμιο. Εξομολογείται στο πνευματικό της μητέρας του
και θέλησε να μοιραστεί το θαύμα που βίωσε η οικογένειά του με τον υποδιάκονο Αμφιλόχιο. Ο Θεός, μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κτλ., θα γίνονταν θερία οι άνθρωποι. Δεν θα πλησιάζαν καθόλου στο Θεό. Γέροντας Παΐσιος.